μας στο γιότινγκ συγκεκριμένα, καθώς γενικότερα το γιότινγκ είναι ένας κλάδος τον οποίο εκμεταλλευόμαστε σαν χώρα, αλλά όχι στον απαραίτητο βαθμό. Έχει τεράστια περιθώρια ανάπτυξης. Μονίμως όταν μιλάμε για ελληνικό τουρισμό, για ελληνική τουριστική βιομηχανία, δεν συμπεριλαμβάνεται το ελληνικό γιότινγκ. Δεν είναι δικά μου λόγια, είναι λόγια της κυρίας Τζίνας Πολέμη, μέλος Ένωσης Αντιπροσώπων Ιδιωτικών Σκαφών και Business Development Director BWA Yachting στην Ελλάδα. Κυρία Πολέμη, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Καλησπέρα σας κύριε Μητσελινιά. Χαίρομαι και εγώ. Λοιπόν, που μ' ακούτε και σας ακούω. Είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, το yachting. Και είναι κάτι το οποίο η αλήθεια είναι ότι δεν το εκμεταλλευόμαστε όσο θα μπορούσαμε σαν χώρα. Δηλαδή, βλέπω τα λεγόμενά σας και συμφωνώ σε αυτόν τον βαθμό. Οπότε, θα προσπαθήσω και εγώ να το εκμεταλλευτώ όσο μπορώ, τουλάχιστον στο κομμάτι της δημοσιότητας του θέματος. Πείτε μας δύο λόγια για το yachting σήμερα στη χώρα και ποια είναι τα περιθώρια της ανάπτυξής του. Λοιπόν, το γιότινγκ καταρχήν, το ελληνικό γιότινγκ, όταν μιλάμε για τα ελληνικά επαγγελματικά σκάφη, προσωπική μου άποψη, είναι κατά κόσμον άποψη ότι πάει πάρα πολύ καλά. Με την έννοια ότι όλα τα σκάφη που είναι επαγγελματικά στην Ελλάδα είναι fully booked, όπως τα λέμε στην γλώσσα μας, δηλαδή έχουν ημέρες ναύλωσης κατά την σεζόν του 2022. Αυτό συμβαίνει όλα τα τελευταία χρόνια. Υπήρξε μια μείωση στην περίοδο του COVID που ήταν φυσική. Και λογική. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχουν οι θετικές συνέπειες του COVID, τις οποίες είχα αναφέρει και σε μια ομιλία μου σε ένα Yachting Congress. Ο κόσμος προτιμάει πλέον λόγω COVID, ο οποίος βλέπουμε δεν μας αφήνει, τις πιο ιδιαίτερες διακοπές, δηλαδή αυτές που είναι λίγο πιο απομονωμένες, που τις προσφέρει ένα σκάφος. Τι γίνεται όμως? Υπάρχει μια δυναμική όσον αφορά την ελληνική πραγματικότητα σε σκάφη αναψυχής που μπορούν να αναβλώνονται. Υπάρχει όμως και μια δυναμική του εξωτερικού την οποία δεν εκμεταλλευόμαστε, με την έννοια ότι τα σκάφη που είναι στην Ελλάδα δεν επαρκούν για τη ζήτηση που έχει η Ελλάδα. Πιστέψτε με ότι εμείς σαν εταιρεία, σαν BWA Yachting, που είμαστε σε 25 χώρες όλο τον κόσμο και έχουμε άποψη και κρατάμε στατιστικές, η αύξηση αυτή είναι τεράστια και φέτος ήδη μιλάμε για μια αύξηση πάνω από 30% από πέρσι, ήδη στο μήνα Ιούλιο. Ποιες κινήσεις πρέπει να κάνουμε? Το πρόβλημα είναι νομοθετικό, κύριε Μητσελινιά. Ναι. Πρόσφατα, μετά από πολλά χρόνια αγώνα προσωπικού και κάποιων άλλων συναδέλφων, έχουμε καταφέρει να πείσουμε την κυβέρνηση να κάνει την άρση του καμποτάζ που είχαμε μέχρι πρότινος. Δηλαδή, απαγορευόντουσαν οι ξένες θαλαμμυγοί επαγγελματικοί να επιβάζουν και να αποβάζουν στην Ελλάδα, είτε αυτό σήμαινε ότι είναι με ευρωπαϊκή σημαία. Άρση του καμποτάζ είναι... όσον αφορά το γιότινγκ συγκεκριμένα, ή υπήρχε και ευρύτερα? Γιατί ευρύτερα δεν είχε καταργηθεί αυτό παλιότερα? Κρουαζιέρα δεν υπάρχει. Μόνο κρουαζιέρα δεν υπάρχει. Είχε γίνει άρση του καμποτάζ πολλά χρόνια πριν. Ναι, ναι. Δεν έγινε όμως το ίδιο και με το γιότινγκ. Δυστυχώς, πάρα πολύ δυστυχώς. Διότι τα σκάφη αυτά αφήνουν αρκετά χρήματα, όπως καταλαβαίνετε, γιατί είναι πολυτελείς διακοπές. Η κυβέρνηση κατάλαβε λοιπόν από στατιστικές που τις πήγαμε ότι έχει να εισπράξει ΦΠΑ στα ναύλα, τα οποία είναι υπέρογκα ποσά. Mm-hmm. Έχω πει επανειλημμένως ότι ένα μέσο όρο σκάφη 50 μέτρα μπορεί να έχει ένα ναύλο 500.000 τη εβδομάδα. Μάλιστα. Φανταστείτε λοιπόν πόσο ΦΠΑ αναλογεί άμεσα έσοδα, για το κράτος. Άμεσα έσοδα είναι για τους επαγγελματίες που κινούνται γύρω από το σκάφος. Άρα λοιπόν έχουμε διαφυγόντα έσοδα. Τι γίνεται λοιπόν? Έγινε μέσω του Υπουργού Ναυτιλίας, του κ. Πιακετάκη, και του Υπουργείου Οικονομικών, πέρασε αυτή η νομοθεσία τον Μάιο. Mm-hmm. Περιμέναμε λοιπόν ότι μέσα στις αρχές Ιουνίου, όπως μας είχαν υποσχεθεί, θα είναι σε εφαρμογή οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες, ώστε να έρθουν αυτά τα σκάφη και να αναβληθούν στην Ελλάδα. Δυστυχώς υπάρχει μία δυσπραγία ως προς τη συνεννόηση των δύο Υπουργείων, δεν ξέρω ακριβώς πώς γίνεται. Με συνέπεια, αυτή τη στιγμή να μην μπορούμε να εκμεταλλευτούμε το νομοθετικό πλαίσιο που έχουμε πια στα χέρια μας μετά από περίπου 10 χρόνια ταλαιπωρία. Μάλιστα. Αυτό, κυρία Πολέμη, λοιπόν, ευχόμαστε να λυθεί το πρόβλημα. Ναι. Ευχόμαστε. Γρήγορα να γίνουν κάποιες κινήσεις, ούτως ώστε να μην χάσουμε όλο το καλοκαίρι. Έχουμε χάσει ήδη το μισό.
Ευχόμαστε να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα. Είμαστε εδώ, το παρακολουθούμε το θέμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση. Καλή συνέχεια.